Ένα μεγάλο γεγονό πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα στι 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το θεματικό συνέδριο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα με την υποστήριξη τη Επιτροπή Ορεινών Περιοχών, που θα διοργανωθεί στην έσοδο του Δημαρχείου Κόνιτσα. Θέμα του συνεδρίου: Πολιτικέ για την ισότιμη συμμετοχή των Ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση τη χώρα. Εξειδικευμένοι ομιλητέ σε τρει συνεδρίε θα αναδείξουν τα προβλήματα των Ορεινών Δήμων και θα προτείνουν λύσει. Οι τελικέ προτάσει ασταλούν στι αρμόδιε αρχέ με σκοπό να βρεθούν λύσει ώστε οι ορεινοί Δήμοι να συμμετάσχουν ισότιμα στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση τη χώρα. Στο συνέδριο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αναμένεται να συμμετέχουν ο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότηση Παναγιώτη Κουρλέτη, ο Υπουργό Μακεδονία Τράκη, ο Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Γιάννη Τσιρόνη ο Πρόεδρο τη ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη. Παράλληλα, θα συμμετάσχουν πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του συνεδρίου, την 5η θα εγκαινιαστεί το Μουσείο Ινου και Αμπέλου τη Υπήρου που κατασκευάστηκε στο Δημοκόνιτσα στα πλαίσια του έργου Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Το κτίριο λοιπόν αυτό που στεγάζεται στην Κατοκόνιτσα, στο Παλιομορφωτικό Κέντρο, το οποίο διαμορφώθηκε σε ένα υψηλό προδιαγραφών μουσείο, σχετίζεται με τον ελληνικό τουρισμό και την ανάπτυξη τη συνοική καλλιέργεια στην περιοχή.